Δραματικές στιγμές στην παραλία του Μακρύ Γυαλού Ιεράπετρας. Γιατροί και θελοντές προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο 10χρονο αγόρι που τραυματίστηκε με jet ski, το οποίο προσέκρουσε σε ξύλινη κατασκευή στην παραλία, με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές. Είναι η στιγμή που το 10χρονο αγόρι μεταφέρεται από την παραλία στο ασθενοφόρο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ιεράπετρας και από εκεί διασωληνωμένο στο Παγνί, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου. Δεν σταμάταγε, δεν έκοβε ταχύτητα και ξαφνικά βγαίνει έξω, ούτε σταμάτησε πουθενά και έγινε σύγκρουση. Το παιδί φώναζε, πόναγε. Αυτό έγινε ακριβώς έξω στην ξηρά. Βγήκε όπως έτρεχε μέσα στη θάλασσα, βγήκε έξω και σταμάτησε εκεί που είναι η ξύλινη κατασκευή του επιχειρηματία που έχει το χώρο που εδρεύουν τα θαλάσσια σκορ. Και ήταν πάνω δύο άτομα, το παιδάκι τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Είναι ένα περιστατικό τραγικό. Ένα μικρό παιδί τραυματίστηκε με ένα θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ένα jet ski. Τις συνθήκες στις οποίες τραυματίστηκε είναι λίγο αδιευκρίνιστες. Δεν τις γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω, ότι ένα θαλάσσιο μοτοποδήλατο του jet ski, δηλαδή για να βγει έξω από το χώρο του, χρειάζεται διάβλος 300 μέτρα, δηλαδή σημαδόρες δεξιά-αριστερά 6-7 μέτρα, που από εκεί εξέρχεται και εισέρχεται με ασφάλεια προς τους λόμενους. Βέβαια, πρέπει να προσέχουν, βεβαίως. Αυτοί που παίρνουν και κάνουν jet ski πρέπει να έχουν τα μέτρα τους, διότι υπάρχουν λουόμενοι οι οποίοι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κινδυνέψουν. Το αγόρι φέρει σοβαρές κρανιογεφαλικές κακώσεις και θλάσεις στους πνεύμονες, με το περιστατικό να έχει συγκλονίσει την Κρήτη. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν το jet ski, στο οποίο επέβαινε ο ανήλικος από τη Γερμανία, προσέκρουσε σε ξύλινη κατασκευή στην παραλία, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά. Μέχρι στιγμής οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, το jet ski το οποίο οδηγούσε ένας 32χρονος, ο οποίος είχε στα πόδια του το αγόρι, δεν ελάττωσε ταχύτητα και προσέκρουσε σε εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο οδηγός του jet ski τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας με ιδιωτικό όχημα. Και οδηγούσε αυτός τώρα για κάποια μηχανική βλάβη, απροσεξία, δεν σταμάτησε καθόλου η ταχύτητα. Μόνο βγήκε με τη φόρα που κινούταν μέσα στο νερό, βγήκε και στην ακρογιαλιά. Δεν μας έχει συνηθίσει τέτοιο περιστατικό εδώ και πιστεύω και στην Ελλάδα. Λέει τέτοιο περιστατικό να βγει το jet ski και να τραυματιστεί στην ξηρά δεν έχει ξαναγίνει. Και ευτυχώς ότι εκείνη την ώρα δεν είχε παραλία κόσμο έξω. Εάν κάποιος από τα jet ski, κάποιος εκ μισθωτής που έχει νοικιάσει τα jet ski, διαπιστωθεί ότι κάνει ελιγμούς ή επικίνδυνα πράγματα, υπάρχει τηλεκοντρόλ απ' έξω και σβήνει αυτόματα από τους ανθρώπους που έχουν τα jet ski. Οπότε εκεί έχουν ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση ακριβώς δεν γνωρίζομαι. Εντάξει, έχω παρατηρήσει με μερικά παιδιά στην ηλικία μου επίσης που δεν προσέχουν και πάρα πολύ τους νόμους που έχει κάθε εταιρεία με τα jet ski κτλ. Ξεφεύγουν κιόλας μερικές φορές. Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, εννοείται, εκτός από αυτούς τους ίδιους και για τα άλλα άτομα που βρίσκονται μέσα στην παραλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 10χρονος παραθέριζε με τους γονείς του στο Μακρύ Γυαλό, οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό του στο νοσοκομείο, με τις συνθήκες του ατυχήματος να διερευνώνται από τις αρχές. Το θέμα είναι να προσέχουν αυτοί που τα έχουν, πρώτα απ' όλα. Αυτοί πρέπει να προσέχουν. Αυτοί που δίνουν τις άδειες, αυτοί πρέπει να τα κάνουν τα μέτρα. Όχι εγώ. Αυτοί πρέπει να έρθουν να τους ελέγχουν αυτούς. Αυτά είναι επικίνδυνα, όποιος δεν ξέρει και όποιος δεν λαμβάνει τα μέτρα του. Από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρα συνελήφθη ο εκμισθωτής των θαλασσίων μέσων αναψυχής για παραβάσεις στην ασφάλεια της συγκοινωνίας και για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ κινήθηκε διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.